από το Βήμα της Βουλής, τοποθετηθεί ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Αυλονίτης, για τον Ερημίτη, τις επενδύσεις και τα ΚΤΕΛ. Ο κύριος Αυλονίτης για το θέμα του Ερημίτη, μεταξύ άλλων, είπε. Δεν σας βγαίνει φαίνεται η επένδυση στο ελληνικό, στην οποία επικοινωνιακά έχετε επενδύσει. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τις μπουλντόζες στο ελληνικό και έτσι στραφήκατε στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην πατρίδα μου. Στο νησί της Κέρκυρας, στην περιοχή της Κασιόπης, στον Ερημίτη, έτσι το λέμε. Ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι όπως το βλέπω, έχει κατακτήσει τις τελευταίες μέρες στην κυριολεξία την ιδιότητα του dealer αυτής της επένδυσης της εταιρείας Capital. Την ξέρετε την Capital, είναι μια εταιρεία η οποία ψάχνει τέτοιες χώρες σαν και εμάς, υπό συνθήκες πτώχευσης, να κάνει τις επενδύσεις της. Και μάλιστα μέρα νύχτα στα κανάλια απειλεί τη Δημοτική Αρχή του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, εκεί βρίσκεται ο Ερημίτης, ότι αν δεν περάσει μια υψομετρική μελέτη της εταιρείας αυτής, θα νομοθετήσει και θα πάρει αυτή την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου της Βόρειας Κέρκυρας, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων παντού ανά την επικράτεια, γιατί χαρακτηρίζει έτσι τη βάφτιση ως εθνικού χαρακτήρα την επένδυση. Και τα σκυλιά δεμένα. Και ειδού λοιπόν η τροπολογία σήμερα τη συζητάμε. Αγνοείται όμως έτσι, κύριε Υπουργή, την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Αγνοείται τη διαβούλευση, τη δημόσια που είπα προηγούμενα. Αγνοείται τη διάκριση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης. Και προκειμένου να αδειοδοτήσετε μια ιδιωτική εταιρεία, όλα τα παραπάνω τα πετάτε στο καλάθι των αχρήστων, με τη λογική του κυρίου Γεωργιάδη. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ, κύριε Δήμαρχε? Αυτό είναι. Πολύ δημοκρατικός υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, μπράβο του. Αγνοείται έτσι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αυτοδιοίκηση. Αγνοείται ότι η Δημοτική Αρχή έχει διαφορετικές απόψεις από εσάς. Και κυρίως αγνοείται την τεράστια πλειοψηφία του τόπου που δεν θέλει τσιμεντοποίηση ενός, προσέξτε, ενός εκ των τριών εναπομεινάντων παρθένων δασικών τμήματων του νησιού μου, της Κέρκυρας. Πετάξτε κάποια φορά με ένα ελικόπτερο πάνω από την Κέρκυρα να δείτε πώς έχει τσιμεντοποιηθεί. Και είναι μια περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους. Όμως το τραγικό δεν είναι αυτή καθεαυτή η επένδυση που θα μπορούσαμε να την κουβεντιάσουμε. Το τραγικό είναι ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, ο κύριος Κίκας, μιλάει και αναφερόμενος σε αυτούς που έχουν τις αντιρρήσεις τους, τους κατονομάζει ότι είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν θέλουν την επένδυση. Αλήθεια, είναι κάποιοι τύποι περίεργοι? Ο λαός της Βόρειας Κέρκυρας είναι περίεργος τύπος ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησής σας? Και αγαπητός φίλος και συνάδελφος δικηγόρος, είναι κάποιοι περίεργοι τύποι αυτοί που διοικούσαν τον ένα δήμο του νησιού μας που ομόφωνα αρνήθηκαν αυτό? Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μιλάω από το 2010. Η Περιφερειακή Αρχή. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι περίεργοι τύποι κατά εσάς και κατά τον βουλευτή. Και προσέξτε τι έγινε. Ξεσηκώσατε τον τόπο. Μιλάω για προχτές.